Εξαγριωμένοι συγγενείς και συγχωριανοί του 69χρονου από τα Νόγια, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φωνική συμπλοκή στις Πατσίδες Ηρακλείου, επιχειρούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να λιντσάρουν τον 66χρονο λογιστή που κατηγορείται για το θάνατό του. Ο 66χρονος με στενή συνοδεία αστυνομικών φυγαδεύεται άρον-άρον από το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ωστόσο η οργή και η ένταση δεν λένε να κοπάσουν. Για αρκετή ώρα στην είσοδο των δικαστηρίων επικρατεί πανικός. Όμως χάρη στην παρέμβαση των ψυχρεμότερων και της αστυνομίας, η φορτισμένη ατμόσφαιρα εκτονώνεται. Στη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με τον συνηγορό του, 66χρονος επανέλαβε ότι δεν γνώριζε το θύμα. Κατά τους ισχυρισμούς του, μπήκε στο σπίτι του με σκοπό να το ληστέψει και εκείνος αμύνθηκε, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τον 69χρονο. Κυκλοφορούσε στον χώρο το δικό του, τον είδε και του ζήτησε να πιει λίγο νερό. Του έφερε ένα μπουκάλι νερό και μετά του είπε: «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να μου κάνεις ένα καφέ να το πιω, είναι πρωί κτλ.» Πήγε να του κάνει τον καφέ και τον ακολούθησε. Πήγε να του κάνει τον καφέ, τον ακολούθησε στην κουζίνα και εκεί του επιτέθηκε. Άγνωστος αυτόν άνθρωπο. Άγνωστος. Δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Ποτέ. Αντίθετα, από την πλευρά τους, συγγενείς του 69χρονου υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους και εκτιμούν ότι οι λόγοι της αιματηρής σύγκρουσης ήταν οι μεταξύ τους οικονομικές διαφορές. Στο σημείο, με τον τρόπο που του επιτέθηκε, η διαθέση του ήταν καθαρά, είχε διάθεση να τον σκοτώσει, διότι του έπαιξε με τη μαγκούρα και από εκεί και μετά χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι το οποίο κρατούσε, πήγε να τον χτυπήσει στο λαιμό να του κόψει την καροτίδα, αλλά μετακινήθηκε προφανώς ο κύριος, ο πελάτης μου, ναι, δεν θέλω να πω το όνομά του, μετακινήθηκε και το μαχαίρι μπήκε από το στόμα, του κόψε τα χείλη, του κόψε κάτω τη γλώσσα και έφταξε μέχρι την άκρη της καροτίδος. Δηλαδή αν ήταν λίγο μισό πόντο μεγαλύτερο το μαχαίρι, θα είχε πεθάνει ο... Ο 66χρονος πάντως μετά την απολογία του πήρε το δρόμο για τη φυλακή με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Κατά την άποψή μου δεν είναι ορθή η άποψη αυτή, διότι ο εντολέας μου ήταν σε νόμιμη άμυνα. Η τραγωδία όμως στις Πατσίδες είχε και συνέχεια, αφού χθες ο υπέργυρος πατέρας του 66χρονου κατηγορούμενου, μόλις έμαθε τα δυσάρεστα γεγονότα με πρωταγωνιστή το γιο του, δεν άντεξε και κατέληξε.